Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα το βράδυ στο ένα channel, ένα live news. Μαζί θα είμαστε έως και τις 9, προκειμένου να δούμε την επικαιρότητα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το τι ακριβώς συμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εχθές βεβαίως πρωτομαγιά, πρώτη ημέρα της έναρξης αντιπυρικής περίοδου, είχαμε την δυσάρεστη είδηση μιας πυρκαγιάς στο εργοστάσιο μπαταριών στο Όλυβιο της Ξάνθης. Βεβαίως, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρχε και μια σύσκεψη, ένα συντονιστικό όργανο προκειμένου να υπάρξουν προληπτικά μέτρα και όχι απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων τόσο της Ξάνθης, Καβάλας και της Δράμας. Σύμφωνα με τους ειδικούς λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, άλλωστε και η ίδια εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας πως οι καταστροφές στο εργοστάσιο θα αποκατασταθούν πλήρως και οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν κανονικά την εργασία τους, καθώς είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία μπαταριών στην Ευρώπη και έτσι λοιπόν όχι μόνο θα αποκατασταθεί, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρξει και επέκταση αυτής της εταιρείας. Από την άλλη, λίγη ώρα νωρίτερα, ένα επεισόδιο σημειώθηκε στην Μεθόριο, στις Καστανές του Δήμου της Ορεστιάδας, όπου ένας δημοτικός υπάλληλος, θα έλεγε κανείς, με GCP εκτελώντας, με ένα εσκαπτικό μηχάνημα δηλαδή, εκτελώντας εργασίες, πέρασε επί ελληνικού εδάφους και εκεί οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον υπάλληλο αυτό, ειδοποιήθηκε εκεί η ελληνική αστυνομία. Στο σημείο βρίσκεται ο ταξίαρχος της τρίτης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας Ρήμινη, ο αστυνομικός διευθυντής Ορεστιάδας, ο κ. Πασκάλης Ιρητούδης. Οι πληροφορίες, όπως αντιλαμβάνεστε, βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Προφανώς ο Τούρκος, ο οποίος συνελήφθη επί ελληνικού εδάφους, θα οδηγηθεί στην αστυνομική διεύθυνση της Ορεστιάδας. Ήδη έχει σημάνει ένα συναγερμό στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να διαπιστωθεί και να διασταυρωθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα, είναι αυτό που πολλές φορές οι πιο ειδικοί από εμάς έκαναν λόγο, ότι οι Τούρκοι μετά την σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών μας, οι οποίοι κρατούνται φυλακές της Αδριανούπολης, ότι ακόμα και στην πράσινη πόρτα, στα Χερσαία δηλαδή αυτά σύνορα, οι Τούρκοι ήταν σε πολύ μεγάλη απόσταση από τους Έλληνες αξιωματικούς και στρατιωτικούς, καθώς φοβόντουσαν αντίπεινα δηλαδή μήπως και υπάρχει κάποια σύλληψη. Φαίνεται πως δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συνδυαστεί, θα το δούμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Και βεβαίως θα δούμε και το τι ακριβώς συμβαίνει με το εργοστάσιο, τι συμβαίνει με την ατμοσφαιρική ρήπανση, αν αυτή υπάρχει και αν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας ή μη. Θα ήθελα να σας παρακαλώ να μεταφερθούμε σε απευθεία σύνδεση τώρα στην πλατεία του Φάρου στην Αλεξανδρούπολη. Νίκο Τσαχυρόπουλος, καλησπέρα σας κύριε Τσαχυρόπουλε. Καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη, από την πλατεία του Φάρου, όπως πολύ σωστά είπε Στάσο. Λοιπόν, τώρα Νίκο μου, ασχολούμαστε από την πρώτη μέρα με την σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών μας, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Ανδριανούπολης. Έχουν ακουστεί, μάλλον όχι, έχουν γραφεί πάρα πολλά. Και μάλιστα υπήρχε και έκκληση από την κυβέρνηση να σταματήσουν αυτές οι διαρροές και τα γραφόμενα αυτά, διότι προκαλούν πρόβλημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και μπορεί να δημιουργηθεί και διπλωματικό επεισόδιο αν αυτό δεν επιβεβαιώνεται ή δεν διασταυρώνεται επισήμως από τις ελληνικές αρχές. Σήμανε ένα συναγερμός λίγη ώρα νωρίτερα στις Καστανές, στο φυλάκιο ένας των Καστανεών, το ελληνικό φυλάκιο του στρατού μας δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα και στο τελωνείο των Καστανεών. Και εκεί νομίζω ότι τώρα έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους οι αρχές της χώρας για το τι ακριβώς συμβαίνει με τον Τούρκο, ο οποίος συνελήφθη με GCB. Πριν απαντήσετε κύριε Τσαχυρόπουλε, θα παρακαλούσα τους συνεργάτες μας στη ροή, αν έχουμε τη φωτογραφία και τον Τούρκο, ο οποίος συνελήφθη σε φωτογραφία, αλλά ταυτόχρονα και το GCB, με το οποίο μάλλον εισήλθε εντός ελληνικού εδάφους. Σε λίγο θα έχουμε τις φωτογραφίες αυτές. Αντιλαμβάνομαι ότι οι ειδήσεις τρέχουν και τρέχουμε και εμείς για να τις καλύπτουμε και να διασταυρώνουμε αυτό το οποίο μεταφέρουμε. Για να δούμε τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ, Νίκο, από τον Εύρο.
Λοιπόν, Τάσο, θα ξεκινήσω και θα πιαστώ από αυτό που είπες πριν από λίγο, ότι είναι πολύ σωστό πριν βγάλουμε κάποια είδηση εντός και εκτός εισαγωγικών να την έχουμε διασταυρώσει. Και το λέω αυτό διότι είδα νωρίς το απόγευμα, όταν έσκασε η είδηση, πάρα πολλά site και πάρα πολλά ειδησιογραφικά εντός εισαγωγικών να κάνουν λόγο για ένα Τούρκο στρατιωτικό. Το οποίο καταλαβαίνεις και εσύ, το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι όταν κάποιος διαβάζει μια τέτοια είδηση στον αέρα, αμέσως δημιουργείται ένα θέμα. Και ο καθένας το αντιλαμβάνεται πολύ διαφορετικά, διότι είναι διαφορετικό να μιλάμε για σύλληψη στρατιωτικού μέσα στα σύνορα της Ελλάδος και άλλο για έναν, καθώς φαίνεται έτσι μέχρι τις τώρα πληροφορίες, ότι για έναν απλό πολίτη, δημοτικό υπάλληλο, ο οποίος, όπως ο ίδιος δήλωσε, έκανε εργασίες χωματουργικές στα σύνορα, ήταν υπάλληλος του Δήμου της Αδριανούπολης, είναι υπάλληλος του Δήμου της Αδριανούπολης, και για κάποιο λόγο μπερδεύτηκε και όταν είδε τους στρατιωτικούς φοβήθηκε, έκανε στην άκρη το GCB, σταμάτησε και συνελήφθη, καθώς είχε μπει παράνομα σε ξένο έδαφος. Πρόκειται, δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή δείχνετε τη φωτογραφία, για τον Μουσά Αλερίκ, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ναι, δώστε μας τώρα αυτή είναι η εικόνα. Αυτός είναι ο Τούρκος δημοτικός υπάλληλος, ο οποίος συνελήφθη επί ελληνικού εδάφους στις Καστανές της Ορεστιάδας. Εδώ είναι η φωτογραφία που δημοσιεύει το ειδησιογραφικό site Θράκη Νέα από την Ορεστιάδα. Είναι το GCB, με το οποίο από την Τουρκία, είτε με λάθος χειρισμό είτε με λάθος εκτίμηση, έφτασε στην ελληνική πλευρά και συνελήφθη από τις στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές. Μείνετε σαφώς παρακαλώ, διαφαίνεται στην φωτογραφία. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω βεβαίως τι μηχανήματα διαθέτει ο τουρκικός στρατός, αν φέρουν και αυτά το πράσινο χρώμα, την παραλλαγή, οτιδήποτε άλλο. Φαίνεται πως εδώ από τη φωτογραφία ότι πρόκειται για ένα GCB που δεν δείχνει από διακριτικά ή από χρώματα να είναι του τουρκικού στρατού. Βλέπουμε τις εξελίξεις, ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στο σημείο βρίσκεται ο διοικητής της αστυνομικής διεύθυνσης, ο διευθυντής της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, ο κ. Πασκάλης Ιριτούδης, ο οποίος είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά ταυτόχρονα και ο διοικητής της Τρίτης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Ρήμινη, ο οποίος μιλά με το Πεντάγωνο, με το Ελληνικό Πεντάγωνο, με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, με τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, με τον αρχηγό του ΓΕΘΑ Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη. Εδώ λοιπόν είναι η φωτογραφία του Τούρκου δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος συνελήφθηκε. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, η φωτογραφία που βλέπουμε, αυτή είναι επί ελληνικού εδάφους βεβαίως, γιατί έχει συλληφθεί επί ελληνικού εδάφους, με συγχωρείτε. Και εδώ φαίνεται πως είναι στον πεζόδρομο της πλατείας της Ανδριανούπολης, στο Συντριβάνι, ο δημοτικός υπάλληλος. Βέβαια, υπάρχει μια πληροφορία η οποία δεν διασταυρώνεται και δεν επιβεβαιώνεται ακόμη, πως στο μηχάνημα, στο χωματουργικό αυτό μηχάνημα, υπήρχε και ένας ασύρματος, δεν ξέρει κανείς ακόμα με βεβαιότητα αν είναι ασύρματος του στρατού της χωροφυλακής ή του Δήμου, ελέγχεται. Νίκο, τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ? Αυτό που ξέρουμε σχεδόν με σιγουριά, Τάσο, είναι ότι ο συγκεκριμένος δημοτικός υπάλληλος έφερε πάνω του πολιτική ταυτότητα. Δεν είχε σίγουρα δηλαδή τη στρατιωτική ταυτότητα πάνω του. Όσον αφορά τώρα τον ασύρματο, ξέρουμε όλοι και κατανοούμε ότι ακόμα και οι δημοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κάνουν χωματουργικές εργασίες και βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους, πολλές φορές χρησιμοποιούν ασύρματο προκειμένου να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλον και με τα κεντρικά. Αλλά όπως είπες και εσύ, αυτό θα φανεί στην πορεία για τι ακριβώς είναι αυτός ο ασύρματος και σε τι εξυπηρετούσε. Λοιπόν, Νίκο, υπάρχει κάτι άλλο? Τι λένε γενικότερα οι αστυνομικές αρχές του Εύρου και οι στρατιωτικές? Γιατί μεν το περιστατικό έχει σημειωθεί στις Καστανές του Δήμου της Ορεστιάδος. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι εμείς λίγη ώρα πριν την έναρξη αυτής της εκπομπής επικοινωνήσαμε και με τον Δήμαρχο της Ορεστιάδας, τον κύριο Βασίλη Μαυρίδη, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση επί του συγκεκριμένου ζητήματος μέχρι να ενημερωθεί επισήμως από τις αρχές για το τι ακριβώς συμβαίνει.
Οι αρχές, Τάσο, όπως είπες και εσύ, το ίδιο ακριβώς είπαν και σε εμάς. Περιμένουμε την ανακοίνωση της αστυνομίας και του στρατού για τις περαιτέρω πληροφορίες. Ενώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν δώσει πάρα πολλές πληροφορίες, το όνομά του, τη φωτογραφία του, τα πάντα σχεδόν. Από τη δικιά μας τη μεριά, από την ελληνική πλευρά, τηρείται σιγή νυχθείως. Ίσως για να μην δημιουργηθεί κάποιος πανικός, ίσως για να χαμηλώσουν λίγο οι τόνοι, καθώς η κατάσταση εδώ στον Εύρο είναι ήδη τεταμένη με όλα αυτά που συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες και με όλα αυτά που θα συμβούν τους επόμενους μήνες, που όλοι ξέρουμε περίπου τι μας περιμένει, Τάσο. Καλά, εμείς μέσα από... Ας περιμένουμε ένα... Καλά, εμείς, Νίκο, το έχουμε πει εδώ. Τώρα φαίνεται πως οι δύο Έλληνες, οι δικοί μας Έλληνες στρατιωτικοί, κρατούνται στις φυλακές της Αδριανούπολης. Έκτοτε ο κύριος Ερντογάν φαίνεται ότι εμπέζει με την Ευρώπη συνολικά, μόλις θέλει να ασκήσει και να πιέσει τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ανοίγει την στρόφιγγα της μετανάστευσης. Ήδη είδαμε μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα να έχουμε περίπου 3.000 μετανάστες στον Εύρο. Ήδη το ίδιο συμβαίνει και στα νησιά. Ναι, καταγεγραμμένους. Βάλτε και τους αυτούς που δεν έχουν καταγραφεί. Σήμερα ο διοικητής του Frontex έκανε λόγο περί ενίσχυσης του Frontex τόσο στον Εύρο όσο και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς η αύξηση η οποία παρατηρείται σε επίπεδο χώρας σε σχέση με το 2017 αγγίζει το 19%, άρα εδώ υπάρχει ανησυχία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Τουρκία εξακολουθεί και πιέζει τόσο με ασκήσεις όσο με νόταμ, όσο με την κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Βεβαίως από το άκουσμα της είδησης αυτής περί σύλληψης στρατιωτικού ή δημοτικού υπαλλήλου ή πολίτη, αυτό που γράφεται αυτή τη στιγμή τονίζει το εξής, ότι η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, ότι η Ελλάδα κανονικά θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες αυτές που πρέπει, δηλαδή, γιατί προ λίγου διαστήματος είχαμε πάλι μια σύλληψη πολίτη ο οποίος δήλωνε ότι ήταν σε κατάσταση μέθης και πέρασε επί ελληνικού εδάφους, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα της Οριστιάδας. Στην εισαγγελέα της Οριστιάδας του επιβλήθηκε μια ποινή φυλάκισης και επιστροφή του στη γείτονα χώρα, ο οποίος βεβαίως στην πορεία ζήτησε και πολιτικό άσυλο. Αυτά που γράφονται αυτή τη στιγμή, την ώρα που μιλούμε, Νίκο Τσακυρόπουλε, κάνουν λόγο ότι ως μια ευρωπαϊκή και πολιτισμένη χώρα και τηρώντας τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία, η προβλεπόμενη διαδικασία. Και μάλιστα ο Τούρκος δημοτικός υπάλληλος ή στρατιωτικός, εμείς λέμε ότι είναι δημοτικός υπάλληλος, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, να γίνει τάχιστα η απέλασή του, δείχνοντας στον κύριο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ότι η Ελλάδα ως μια ευρωπαϊκή χώρα σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συνθήκες θα επιστρέψει τον δημοτικό υπάλληλο της Τουρκίας στη χώρα του. Αυτό θα περίμενε κανείς να ακολουθήσει και ο κύριος Ερντογάν για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Εάν ο κύριος Ερντογάν θέλει και αυτός κάποια στιγμή λοιπόν να μπει σε αυτήν τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και στη μεγάλη ευρωπαϊκή αγκαλιά, φαντάζομαι, Τάσο, ότι όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, θα πρέπει να πράξει ανάλογα. Λοιπόν, Νίκο, τι άλλο έχουμε? Έχουμε κάτι άλλο στον Εύρο? Εκτός από τη σύλληψη αυτή του δημοτικού υπαλλήλου στις Καστανές, σημάνοντας κόκκινο συναγερμό στις ελληνικές αρχές. Γιατί υπάρχει κόκκινο συναγερμό εδώ και αρκετό καιρό στο θέμα της μετανάστευσης, έτσι? Ο κόκκινος συναγερμός, Τάσο, υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό και μάλιστα υλοποιείται σιγά σιγά το σχέδιο της ΗΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ, για τη δημιουργία των κέντρων διέλευσης. Καθώς, να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες είχε έλθει εδώ αποστολή της ΗΠΑ, της αρμοστίας, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση όσον αφορά την αποσυμφόρηση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης. Δηλαδή, τι είναι αυτό, Νίκο, αυτό το κέντρο τώρα? Η ΗΠΑ, η αρμοστία, εντάξει, επισκέφθηκε την περιοχή. Ξέρουμε ότι ο κύριος Ερντογάν θα ανοίξει τις στρόφιγγες από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου ή θα ανοίξει τις στρόφιγγες από τον Εύρο. Δεν έχει άλλες επιλογές, δύο είναι επιλογές του. Λοιπόν, αυτά τα κέντρα διέλευσης, τα οποία έχουν αρχίσει και υλοποιούνται και εμείς πήγαμε και τα είδαμε κιόλας. Πρόκειται λοιπόν για κάποια κέντρα... Θα τα καταγράψατε για άλλους λόγους, θα μην το αναφέρουμε τώρα. Έτσι ακριβώς είναι. Μακάρι να μπορούσαμε, αλλά δεν κατέστη εφικτό. Πρόκειται λοιπόν για κάποια κέντρα τα οποία θα προσπαθήσουν να καταγράφουν, να παίρνουν τα ακτυλικά αποτυπώματα
από τους παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες όσο το δυνατόν το πιο γρήγορο, προκειμένου να γίνεται αυτή η αποσυμφόρηση. Δηλαδή, μισό λεπτό Νικό, για να το δούμε τώρα λίγο. Λοιπόν. 3.600, σύμφωνα με τον κύριο Βίτσα, με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, 3.600 παράνομους παράτυπους μετανάστες, όπως θέλετε πείτε το εσείς τώρα, μπορεί να δεχτεί η Μυτιλήνη, Λέσβος. Ούτε ένα παραπάνω, ούτε ένα λιγότερο. Εγώ λοιπόν ρωτώ, δηλαδή, το κέντρο πρώτης υποδοχής και αυτό το οποίο λειτουργεί στο φυλάκιο του Δήμου της Ορεστιάδας, είναι ανεξάρτητο από αυτό το οποίο λέει η υπατιαρμοστία, δηλαδή κατά μήκος του Εύρου θα υπάρχουν αυτά τα κέντρα τα οποία θα παίρνουν δαχτυλικά αποτυπώματα, θα πιστοποιούν και σε 24-48 ώρες με το χαρτί των ελληνικών αρχών θα αφήνονται ελεύθεροι, γιατί πρέπει να γίνει αντιληπτό τώρα αυτό, δεν το καταλαβαίνω τι είναι. Αυτό είναι ο σχεδιασμός, ακριβώς αυτό που λέω. Προκειμένου λοιπόν να περιμένουν με τις μέρες και με τις εβδομάδες οι άνθρωποι αυτοί στο φυλάκιο στην Ορεστιάδα, θα γίνεται μια προώθηση κάτω στα κέντρα διέλευσης και όσο το δυνατόν ταχύτερα θα γίνονται οι διαδικασίες, θα παίρνουν το υπηρεσιακό σημείωμα και από εκεί και πέρα και με τις ευχές του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έχουν το χαρτί να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την επικράτεια πλέον. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα θέμα, Τάσο, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, αν το πάρουμε λίγο με τα νούμερα, εάν για παράδειγμα σε ένα κέντρο διέλευσης μπορούσε, ή ένα κέντρο ταυτοποίησης μπορούσε να εξυπηρετήσει 500 την ημέρα, όταν λοιπόν οι ροές θα αυξηθούν και θα γίνουν 600-700, αυτοί οι 200 θα πρέπει να παραμείνουν εκεί. Εξού λοιπόν και τα αντίστοιχα που στείνονται προκειμένου να διαμένουν προσωρινά. Όταν όμως την επόμενη μέρα θα έρθουν άλλοι 500-700, καταλαβαίνει κανείς ότι όλος αυτός ο όγκος του πληθυσμού και όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα πρέπει να στηβαχτούν σε αντίσκηνα, σε κοντέινερ, σε στρατόπεδα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δούμε μια τώρα κατάσταση ειδωμένης. Ναι, εδώ τώρα υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχουν ανενεργά στρατόπεδα, υπάρχουν αυτά τα φυλάκια του ελληνικού στρατού τα οποία έχουν καταργηθεί και δεν ξέρω πού έχουν παραχωρηθεί, αν έχουν παραχωρηθεί. Από την άλλη, ατύπως, χωρίς να έχει ανοίξει ρουθούνη, θα τολμήσω να πω εγώ ότι στείνονται σκηνές και κοντέινερ και οτιδήποτε άλλο σε διάφορες περιοχές του Εύρου. Δεν βλέπω να υπάρχει αντίδραση και δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί το επόμενο διάστημα, διότι οι στρόφιγγες, όταν ο διοικητής του Frontex, ο Γάλλος διοικητής του Frontex, της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας δηλαδή των συνόρων, λέει ότι άμεσα χθες έπρεπε να υπάρχει η ενίσχυση με αστυνομικούς της Ευρώπης και του Frontex στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στον Εύρο, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί τις επόμενες μέρες. Ο Ερντογάν παίζει με τα νεύρα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά όλης της Ευρώπης, λέγοντας τώρα ανοίγω στρόφιγγα, τώρα κλείνω στρόφιγγα. Ο Ερντογάν, Τάσο, το κάνει όπως λέμε στη λαϊκή, γιατί μπορεί. Μάλιστα. Και γιατί κανείς δεν αντιδράσει όλο αυτό. Και γιατί εδώ πέρα τα στόματα είναι κλειστά και γιατί όλοι κάνουν ότι δεν ξέρουν τι ακριβώς γίνεται δίπλα από την πόρτα τους. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφό μας, τον Νίκο Τσαχυρόπουλο από την Αλεξανδρούπολη. Πάντως, κύριε Τσαχυρόπουλο, έχετε και έγκριση. Μπορείτε να πορευτείτε αύριο με τον κύριο Τούρτζης, ξέρετε εσείς. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι. Με τον Οικονολήπτη μας εκεί, ο οποίος και αυτός συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτές τις συνδέσεις και σε όλα τα ρεπορτάζ, τα οποία βεβαίως παρακολουθούμε εμείς από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Θα έχουμε δυνατότητα, είναι σε εξέλιξη βεβαίως αυτή η είδηση στο βόρειο τμήμα του Εύρου, στις Καστανές του Δήμου της Ορεστιάδας, με τη σύλληψη του Τούρκου, ο οποίος εισήλθε στην Ελλάδα. Αν, Νίκο, κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής και του Δελτίου Ειδήσεων κριθεί σκόπιμο και απαραίτητο, θα ξανασυνδεθούμε εκ νέου και πάλι μαζί σας από την Αλεξανδρούπολη ή από οπουδήποτε αλλού χρειαστεί στον Εύρο. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είστε πείτε μου που θέλετε να πάμε. Θέλετε να συνεχίσουμε να πάμε σε διάλειμμα? Πάμε σε διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.
Κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε ένα live news μαζί σας, θα είμαστε έως και τις 9. Βεβαίως, λίγο πριν είχαμε την είδηση αυτή για την σύλληψη ενός δημοτικού υπαλλήλου από τον Δήμο της Ανδριανούπολης, ο οποίος εκτελώντας εργασίες σύμφωνα με τα λεγόμενά του με σκαπτικό μηχάνημα με GCB εισήλθε εντός ελληνικού εδάφους και η κίνηση των Ελλήνων στρατιωτικών ήταν άμεση προκειμένου να τον συλλάβουν, να ειδοποιήσουν τις αστυνομικές αρχές, να γίνει η σύλληψή του και αυτή την ώρα που μιλούμε να βρίσκονται στις Καστανές ο αστυνομικός διευθυντής Οριστιάδας, ο κ. Πασκάλης Ιρητούδης, ο ταξίαρχος της Τρίτης Ταξιαρχίας Ρήμινη, όπου ενδεχόμενα σε ελάχιστα λεπτά από την ώρα που μιλούμε να οδηγηθεί στην αστυνομική διεύθυνση της Οριστιάδας προκειμένου εκεί να γίνει η ανάκρισή του από τις αστυνομικές αρχές, καθώς φαίνεται πως το θέμα αυτό έχει φύγει από τον στρατό και πάει στην ελληνική αστυνομία και από εκεί θα υπάρχει η ενημέρωση τις επόμενες ώρες, ημέρες, το τι ακριβώς έχει συμβεί. Παρακολουθούμε αυτό το θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όλες οι κινητές μονάδες του σταθμού μας βρίσκονται επίποδος προκειμένου να δούμε το τι ακριβώς έχει συμβεί τόσο στις Καστανές του Δήμου της Οριστιάδας όσο και με την παράνομη μετανάστευση που καθημερινά αυξάνεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου αλλά και στον Εύρο και αυτό έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αλλά και στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Από την άλλη βεβαίως είχαμε χθες την φωτιά στο εργοστάσιο μπαταριών στην Ξάνθη, στο Όλβιο της Ξάνθης, όπου βεβαίως για την κατάσβεση αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς συμμετείχαν πυροσβεστικά οχήματα από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Να πούμε ότι στο σημείο άμεσα έφτασε και ο συντονιστής του πυροσβεστικού σώματος Βορείου Ελλάδος, ο κ. Ανθαναήλ Ρήγας, αλλά και ο περιφερειακός διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών, ο κ. Αποστολίδης. Βεβαίως συγκλήθηκε κατά διάρκεια αυτής της πυρκαγιάς ένα έκτακτο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να δούμε το πώς ακριβώς θα διαχειριστεί αυτή η κατάσταση της πυρκαγιάς. Δεν ξέρω αν έχουμε εμείς τον κύριο Κώστα Ζαχναφενίνη, ο περιφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Καλησπέρα σας κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Γεια σας, τι κάνετε, καλά? Δόξα τω Θεώ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, το ίδιο ευχόμαστε για όλους. Λοιπόν, μια δύσκολη μέρα και ξαφνική χθες για τις υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και μια δυσάρεστη είδηση επιχειρηματική για, για το όνομα της Ξάνθης. Όπως το λέτε, εμείς από την πλευρά μας λειτουργήσαν όπως καθομολογίαν το λέτε και εσείς τα μέσα ενημέρωσης. Λειτουργήσαμε αμέσως, πήραμε όλες τις αποφάσεις που έπρεπε. Όλοι οι φορείς κάναν το καθήκον τους. Όπως γνωρίζετε, έχουμε δώσει γύρω από το εργοστάσιο κάποια προληπτικά μέτρα. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και με τα τμήματα υγείας της περιφέρειας, πήραμε κάποια δείγματα και από νερά, από φυτά, σύν από τα αέρια. Περιμένουμε αύριο τα αποτελέσματα. Πιστεύω να είναι καθυσυχαστικά και από εκεί πέρα θα καθορίσουμε την περαιτέρω στάση. Τώρα, κύριε Ζαχναφέρη, γιατί ξέρετε ο τύπος, ο ηλεκτρονικός και ο έντυπος πολλές φορές προτρέχουν, δημιουργήθηκε χθες μια αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, ενώ ήταν σε εξέλιξη και προσπαθούσαν οι φορείς της Ξάνθης και η πυροσβεστική υπηρεσία να συντονίσει και να ζητήσει βοήθεια. Την οποία πρέπει να την, την πυροσβεστική πρέπει να την συγχαρούμε για την ευκαιρία. Βεβαίως, ο Μιλών είναι ο πρώτος. Ο Μιλών είναι ο πρώτος, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, που σε αυτές τις περιπτώσεις μιας ξαφνικής και έκτακτης κρίσης, όταν υπάρχει αυτός ο σωστός συντονισμός από τις πυροσβεστικές αρχές, ότι κλήθηκαν από όλη τη Βόρεια Ελλάδα οχήματα προκειμένου να συνδράμουν στην άμεση κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Στο όργανο που λέτε, εγώ είμαι επικεφαλής, αλλά ουσιαστικά ήμουνα σε επικοινωνία με τον διοικητή πυροσβεστικής που είχε και την. Το συντονισμό. Το συντονισμό και φυσικά εγώ ό,τι μου ζητούσε αυτό έκανα. Δεν. Τώρα. Να πω και γιατί ήταν άψογη συνεργασία. Από εκεί πέρα υπάρχει και το άλλο το θέμα, είναι η καταστροφή της επιχείρησης. Είναι
το κόστος για την επιχειρηματία, είναι οι εργασίες, οι θέσεις εργασίας που χάνονται. Προς τιμήν, και πιστεύω δεν έχω κανένα λόγο τα θεσπιστήσω, είπε ο επιχειρηματίας ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας και σε όσο το συντομότερο χρονικό διάστημα μπορεί θα λειτουργήσει, θα επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Εγώ κρατώ, κύριε Ζαχναφέρη, γιατί ναι, ξέρετε ότι στην Ελλάδα της κρίσης και στην Ελλάδα που περνάει το δικό της Γολγοθά, εκτός του επιχειρηματία, υπάρχει μια σημαντική ανακοίνωση από την πλευρά της εταιρείας, η οποία τονίζει το εξής, ότι καμία θέση εργασίας δεν κινδυνεύει, ότι όλοι οι εργαζόμενοι από σήμερα θα είναι στις θέσεις τους, ότι η εταιρεία από αύριο και μετά το 100% της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο εσωτερικό του εργοστασίου θα ξεκινήσει από κατάσταση πλήρως, αλλά και η επέκταση του εργοστασίου αυτό, καθώς είναι το πρώτο στην Ευρώπη, το οποίο κάνει περήφανο μάλλον τη χώρα μας, ιδιαίτερα την περιφέρειά μας, ιδιαίτερα τον νομό της Ξάνθης, όταν 700 οικογένειες εργάζονται. Και μάλιστα να σας θυμίσω, κύριε Ζαχναφέρη, θα μου επιτρέψετε, τα λέω με ταχύτητα αυτά, γιατί πολλοί είναι αυτοί, πολλοί κάτοικοι της περιφέρειάς μας, που δεν γνώριζαν ότι στην περιφέρειά μας λειτουργεί ένα τόσο μεγάλο εργοστάσιο, ένα εργοστάσιο που απασχολεί 700 ανθρώπους και ένα εργοστάσιο που κάνει γνωστή την Ελλάδα και κάνει γνωστή την περιφέρεια και περήφανη την περιφέρεια για αυτό το οποίο πράττει, που κρατά θέσεις εργασίας και που εξάγει το προϊόν το οποίο παράγεται εκεί σε πάρα πολλές χώρες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι από τα 2-3 εργοστάσια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο νομό Ξάνθης και τα οποία δίνουν δουλειά σε αρκετό κόσμο. Εγώ δεν έχω λόγο να συζητήσω τα λεγόμενα του επιχειρηματία. Άλλωστε πήγα σήμερα το πρωί εκεί, συζήτησα και με τους υπευθύνους. Είδα ότι ήδη λειτουργούσε τα τμήματα, ερχόταν κάποια πρωτοβουλία, πέρανε πρώτη σύλληψη, πέρανε εμπορεύματα, γιατί υπάρχουν κάποια εμπορεύματα προς παράδοση και υπήρχε μια κινητικότητα. Περιμένουμε τώρα αύριο να γίνει μια επιτροπή αντιπροσβεστική, η οποία θα γίνουν οι απαιτούμενες σε αυτές τις περιπτώσεις ανακρίσεις, ώστε να βγει το πόρεσμα των αιτίων της πυρκαγιάς. Και από εκεί πέρα το εργοστάσιο θα παραδοθεί στους ιδιοκτήτες για να μπορέσουν να τρέξουν την αποκατάσταση του ζημιών και την επανελειτουργία του. Τώρα, κυρία Ζαχναφέρη, εμείς από την πλευρά μας μπορούμε να βοηθήσουμε, όπως ξέρετε, στο γραφειοκρατικό, και είναι ένας μεγάλη γάγκρινα. Έχω υποσχεθεί ότι θα γίνουν τα πάντα σε χρόνο τετέ να παράσουμε τις διευκολύνσεις όλες, ώστε υπάρχει κόλλημα και καθυστέρηση από θέματα γραφειοκρατίας. Εντάξει, σε μια τέτοια καταστροφή, σαφώς και η πολιτεία οφείλει να δείξει το πραγματικό της ενδιαφέρον σε μια τέτοια καταστροφή, σε μια τέτοια επιχειρήση, προκειμένου να περαστεί ο σκόπελος των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Απ' την άλλη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, ξέρω ότι είστε και από τους ανθρώπους που προέρχεστε από τον ιδιωτικό τομέα και στηρίζετε κάθε είδους ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί η Ελλάδα, για να βγει από την κρίση, κακά τα ψέματα, θέλει την ιδιωτική πρωτοβουλία, θέλει την επιχειρηματικότητα, την ιδιωτική, προκειμένου να έρθει η ονομαζόμενη ανάπτυξη και όχι αυτό που βιώνουμε με την ελληνική γραφειοκρατία. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά με τις συνθήκες, και μια φορά να έρθω και στο σύντομο συζητήσουμε. Με την επικρατούσα κατάσταση. Με μεγάλη χαρά. Εγώ ξέρετε ότι ο ομιλόν σας έχει προσκαλέσει και σας περιμένει. Ναι, ξέρω, έχετε δίκιο. Αλλά ό,τι κάτι συμβαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει καμία κίνηση στον ιδιωτικό τομέα με τις υπάρχουσες συνθήκες. Δεν διαφωνώ σε αυτό μαζί σας. Και λίγο παρακάτω και με το υπάρχον δημόσιο. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Μαζί σας είμαι σε αυτό, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Εγώ αυτά που είναι να τα πω τα λέω δημόσια. Αν να παρεξηγηθώ, θα παρεξηγηθώ. Και αν να μην παρεξηγηθώ, δεν θα παρεξηγηθώ. Δεν είναι θέμα αυτό. Θέλω να ρωτήσω για το εξής. Γιατί είστε από τους ανθρώπους που συμμετείχατε από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά. Ακούστηκαν πάρα πολλά. Ξέρετε, σε μια κρίση, όταν εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς, είναι πολύ λυπηρό να δημιουργούμε εμείς του τύπου τον πανικό, ότι εκενώνονται οι οικισμοί, ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, ότι πρέπει να φύγουν οι κάτοικοι, ότι διαμένουν κάτοικοι σε γειτονικούς όμορους νομούς, στα ξενοδοχεία. Ακούστηκαν και γράφησαν πάρα πολλά και θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στην σωστή τους βάση. Εγώ σήμερα βγήκε ένα δελτίο ότι δεν είπαμε προληπτικά μέτρα για μια περιοχή 10 χιλιόμετρων σε ακτίνα από το εργοστάσιο. Είναι προληπτικά σήμερα, τα μέτρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, να τα πούμε. Επισκέφτηκα την περιοχή και το ίδιο το εργοστάσιο. Είδα τους αγρότες, είναι και μια περίοδος που οι εργασίες είναι στο πουλ. Όλοι είναι σε εργασίες, στα χωράφια, και να ασχολούνται με το επάγγελμά τους.
δεν υπήρξε ούτε πανικός ούτε τίποτα. Αυτά είναι κάποια περιραίωση ατμόσφαιρα από διάφορους ανεύθυνους εντός και εκτός εισαγωγικών. Γιατί σήμερα με σταμάτησε ένας συνδρόμος και έλεγε κάποια τρελά πράγματα. Και λέω εγώ για να σε ρωτήσω, είσαι χημικός, είσαι γιατρός, για να ξέρω με ποιον μιλάω. Γι' αυτό προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα στην σωστή του θέση. Διότι εγώ διάβασα δελτίο τύπου από το Δήμο Νέστου ότι ο Δήμαρχος επικοινώνησε ο κ. Σεμπανόπουλος με τις αρμόδιες αρχές της περιφέρειας γιατί υπήρχε ανησυχία. Ότι έφυγαν κάτι για τους οικισμούς γύρω από το εργοστάσιο και διαμένουν σε ξενοδοχεία της Καβάλας. Ότι άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα. Εντάξει, τώρα εμείς οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Ένα άτομο ή δύο πήγαν στο νοσοκομείο. Αλλά ένας ήταν πυροσβέστης και συμμετείχε στην κατάσβεση και που είναι λογικό. Τέτοια επιχείρηση και να... κάτι το οποίο είπε ο διοικητής του νοσοκομείου χθες στη σύσκεψη, ο οποίος είπε παιδιά περιστατικό ρουτίνας μην δίνει σημασία. Μάλιστα. Καταλάβατε. Αλλά λέγονται διάφορα. Τι να σου πω, γύρω, άλλα από άγνοια. Τι να δένει. Να ξέρω, μην πούμε σε αυτό το από άγνοια ή οτιδήποτε. Σκοπός είναι να πούμε ποια είναι τα δεδομένα τα σημερινά. Χθες πριν γίνει η σύσκεψη, η οποία έγινε ταχαίως και λειτουργήσε όπως σας είπα. Ήταν έκτακτη βεβαίως η σύσκεψη αυτή. Ναι, σε αυτό το διάστημα από την ώρα που ειδοποιήθηκα μέχρι την ώρα που έγινε η σύσκεψη, το Πανεπιστήμιο πήρε ήδη τις πρώτες μετρήσεις και ήρθε πρώτο υπεύθυνος καθηγητής περιβαλλοντολόγος από το μεσημέρι και αυτός μας είπε τις απόψεις. Ακολουθήσαμε τους οδηγούς. Δεν κάναμε τίποτα το αυθαίρετο. Και ο οποίος αύριο το βράδυ θα έχει τα αποτελέσματα, τα οριστικά, και από μεθαύριο θα δούμε αν υπάρχει λόγος να πάρουν μέτρα ή αν ανασταλούν και αυτά που έχουμε ήδη πάρει. Τα προληπτικά, αν πρέπει να γίνει αναστολή του, βεβαίως. Κύριε Ζαχναφέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία, γιατί βάλαμε τα πράγματα νομίζω στην θέση που πρέπει και στη θέση που αρμόζει. Ευχαριστώ θερμά και για το συντονισμό και για ό,τι κάνατε και για την μονάδα αυτή, τη μεγάλη μονάδα για τους 700 εργαζόμενους και για όσους συμμετείχαν σε αυτήν την έκτακτη σύσκεψη και για αυτούς που πραγματικά συντόνισαν αυτό το έργο της κατάσβεσης προκειμένου να μην υπάρχει στο 100% η καταστροφή, γιατί πραγματικά η εταιρεία αυτή και το εργοστάσιο αυτό τιμά τη χώρα μας διεθνώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Πείτε μου σας παρακαλώ αν μπορούμε να πάμε και στον κύριο Σπύρο Ραψομανίκηνιο, καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Πού θέλετε να πάμε τώρα? Θέλετε να πάμε σε διάλειμμα τώρα για να έρθουμε μετά με τον κύριο Ραψομανίκη? Εντάξει. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις, μείνετε μαζί μας. Ελάχιστα λεπτά θα έχουμε τον κύριο Ραψομανίκη, τον καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, για να δώσουμε μια συνέχεια και να ακούσουμε τις απόψεις περιβαλλοντολογικά του τι ακριβώς συνέβη και αν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή όχι στο νομό της Ξάνθης μετά από αυτήν την πυρκαγιά. Κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε ένα live news συνέχεια μαζί σας, θα είμαστε έως και τις 9. Αυτά λοιπόν με το εργοστάσιο στο Όλβιο της Ξάνθης. Ακούσαμε λίγη ώρα νωρίτερα τον αντιπεριφερειάρχη της Ξάνθης, τον κύριο Ζαχναφέρη, ότι τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν από το έκτακτο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας είναι προληπτικά. Αύριο το βράδυ θα υπάρχουν οι ανάλογες μετρήσεις, μάλλον τα αποτελέσματα των μετρήσεων από την ατμοσφαιρική ρήπανση, εάν αυτή υπάρχει, θα ανακοινωθούν αύριο και θα γνωρίζουν τα μέλη του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας. Πάμε τώρα, φεύγουμε από τα στενά όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Φανία Σπογαλή. Γέρνει δεν γέρνει ο πύργος της Πίζας? Καλησπέρα. Γέρνει και το είδα με τα μάτια μου, καλησπέρα. Κανονικά δηλαδή, έτσι. Απίστευτο. Να πάμε κανονικά και πραγματικά προκαλεί πολύ γέλιο. Μόλις φτάνεις μπροστά, δηλαδή, και το βλέπεις ότι είναι έτσι και είναι πραγματικά, και το βλέπεις μπροστά σου, είναι πολύ αστείο. Είναι πολύ ωραίο, να πούμε στους τηλεθεατές μας, για να ξεφύγουμε λίγο και από τα δυσάρεστα που λέγατε πριν. Είναι πολύ ωραίο κανείς να έχει την ευκαιρία να κάνει ταξίδια. Και είμαστε πολύ τυχεροί ως Έλληνες που τα καλύτερα ταξίδια τα έχουμε μέσα στη χώρα μας, βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Μα αυτά πρέπει να λέμε, Φανή μου. Πολύ... Φανή μου, έτσι. Αυτά πρέπει να λέμε. Έτσι, έτσι. Η χώρα που περνά όσο το δικό περισσότερο τους... ταξιδεύει κανείς. Ναι, η χώρα που περνά το όσο δικό περισσότερο της Γολγοθά, ταξιδεύει κανείς στο εξωτερικό, ναι, τόσο καταλαβαίνει πόσο όμορφη είναι η χώρα μας. Ειλικρινά. Είναι όλα πολύ ωραία και έξω, αλλά κάτι... καταλαβαίνεις ότι τα δικά μας είναι καλύτερα. Αν τολμήσω να πω κάτι και θα το πω, μπορεί και να παρεξηγηθώ. Δεν είναι πρώτη φορά άλλωστε. Και είδομεν για τα υπόλοιπα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες
δεν ξέρουμε τη χώρα μας στο βαθμό που πρέπει, δεν εκτιμούμε ίσως αυτά τα οποία μας προσφέρει η χώρα μας και έχουμε, αν θέλετε, αυτή τη συνήθεια των προηγούμενων ετών, των παχαίων αγελάδων, να ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο, λέτε και η χώρα που γέννησε στη δημοκρατία, τον πολιτισμό, την κουλτούρα και όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι μια σειρά πραγμάτων, να μην εκτιμάς τη χώρα σου, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, εκτιμά τη δική μου περιοχή, τη δική μου πόλη, τη δική μου χώρα, τη δική μου περιφέρεια, το δικό μου νησί, ο Γάλλος, ο Άγγλος, ο Βρετανός, ο Ολλανδός, ο Ιταλός, ο Ισπανός, ο Τούρκος, ο Βούλγαρος, ο Σέρβος. Και εγώ που ζω εδώ, δεν εκτιμώ τη χώρα μου. Αυτά που μου προσφέρει η χώρα μου. Και εγώ θέλω να φύγω από εδώ και να πάω συμβαίνει κάπου αυτό. Αλλού. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό. Αλλά είναι καλό να ταξιδεύουμε, γιατί ίσως είναι και αυτός ένας τρόπος για να εκτιμήσουμε αυτά που έχουμε εμείς. Όταν πηγαίνεις και βλέπεις μνημεία παγκοσμίου ενδιαφέροντος, τα οποία αποτελούν πόλο έλξης εδώ και πολλά χρόνια, όπως είναι το Κολοσσέο, όπως είναι ο πύργος της Πίζας κτλ. Και βλέπεις ότι έχουν ημερομηνίες κατασκευής κάπου γύρω στο 1800 και νωρίτερα, και πιο κοντά δηλαδή. Λες τώρα τι να συζητήσουμε, ποιο 1800, όταν εμείς μιλάμε για 2000, για 2500 χρόνια πριν, τι να συζητήσουμε όσον αφορά την αξία ενός μνημείου. Παρ' όλα αυτά είναι καλά, ανοίγουν οι ορίζοντες του ανθρώπου, είναι καλό και μόνο κέρδος μπορεί να έχει το ταξίδι για έναν άνθρωπο. Και γεμίζουμε και μπαταρίες για τη συνέχεια. Και ήρθαμε σε ευχάριστα, για να πάω στο θέμα το σημερινό, καθώς όταν έρχονται λεφτά τάσω στην τοπική αυτοδιοίκηση, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι μόνο χαμόγελα σκορπίζουν. Καλά, τώρα γιατί λες για λεφτά τοπικής αυτοδιοίκησης, να πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Υπουργός Ιστορικών, ο κ. Κουρλέτης, τα τσέκ τα μοιράζει έτσι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μην πείτε το αντίθετο. Και ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι, ας ονοώ για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αν μυρίζουν εκλογές ή οτιδήποτε, δεν πειράζει. Καλά είναι να έρχονται λεφτά, τα είχαμε πολύ ανάγκη και στις δύο περιπτώσεις αυτές. Η μία αφορά τον οδικό άξονα που συνδέει το νομό Σερών, είναι στα όρια του νομού Σερών με τα όρια του νομού Δράμας, στην ευρύτερη περιοχή δηλαδή, εκεί που συνδέεται ουσιαστικά η Κεντρική Μακεδονία με την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι δύο περιφέρειες, και το έργο, να πούμε ότι αφορά τον κόμβο της Παλαιοκόμης μέχρι τα όρια του νομού Δράμας, είναι ένα έργο για το οποίο οι Δραμηνοί και δικαίως, και εμείς βεβαίως, αλλά κυρίως οι Δραμηνοί, γκρίνιαξαν πάρα πολύ. Ήταν δρομολογημένο, όπως μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Μωυσιάδης, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπήρχαν διάφορες δυσκολίες στο διαδικαστικό. Σήμερα ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι. Εγώ μπορώ να έρθω και στη θέση του κ. Μωυσιάδη, του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Διότι άλλαξαν, βλέπετε, οι νομοθεσίες στη χώρα αυτή, αλλάζουν σαν τα πουκάμισα. Επιτρέψτε να το πω τόσο απλά. Άλλαξαν διαγωνιστικές διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν πιο χρονοβόρες και πιο διαδικαστικές, υποτίθεται για την καλύτερη διαφάνεια, αν θέλετε, και για μεγαλύτερες εκπτώσεις προς όφελος και συμφέρον του ελληνικού δημοσίου. Από την άλλη όμως δημιουργήθηκαν πολλαπλά προβλήματα στην διαδικασία των διαγωνισμών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν εύκολα ανάδοχοι των έργων, και μιλώ στο σύνολο της χώρας, δεν μιλώ για μια περιφερειακή ενότητα, μιλώ στο σύνολο, και μάλιστα σε αυτή την εκπομπή έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλούς ανθρώπους αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι κάνουν λόγο για προβλήματα που υπήρχαν σε αυτήν την νομοθεσία, στην εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Ευελπιστούμε ότι ναι μεν χρονοβόρα η όλη διαδικασία, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν ανάδοχοι. Ακριβώς. Βρέθηκε ο ανάδοχος, υπεγράφει σήμερα η σύμβαση, θα ξεκινήσει το έργο άμεσα. Η ημερομηνία παράδοσης έχει τον Φεβρουάριο του 19, αλλά από ό,τι είπε ο εργολάβος και πιστοποίησε και ο κύριος Μωυσιάδης, μέχρι το τέλος του 2018 θα παραδοθεί το έργο. Το έργο τώρα αφορά, να πούμε, το οδικό δίκτυο υπάρχει, είναι σε κυκλοφορία, αφορά την βελτίωση των προβλημάτων που υπάρχει σε αυτό το οδικό δίκτυο. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το έργο, το συγκεκριμένο, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφερειακής Ενότητας και θα υλοποιηθεί βάσει τη τεχνική μελέτη που έχει συντάξει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ και το ποσό τη σύμβαση ανέρχεται στι 390 περίπου χιλιάδες ευρώ.
Σε ερώτηση δημοσιογράφων επιβεβαίωσε ο κ. Μωυσιάδης, δεν υπάρχει λόγος άλλωστε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι υπάρχουν προβλήματα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας, από ένα νομό με πολλά χιλιόμετρα οδικού δικτύου, επαρχιακού οδικού δικτύου, με πολλά προβλήματα. Ήδη μας είπε ότι έχουν δρομολογηθεί κάποια ακόμη πολύ σημαντικά, αυτά που ενώνουν το νομό Σερών με το νομό του Κιλκής, στα βόρεια του νομού, και μέχρι το τέλος του 2018 είναι εξαιρετικά πιθανό να έχουν υλοποιηθεί και εκείνα. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να δρομολογήσει και να βάλει σε μια σειρά όσο, όπως είπες προηγουμένως και πολύ σωστά, του δίνει τη δυνατότητα η διαδικασία να το κάνει αυτό και όσο πιο γρήγορα μπορεί να γίνει. Και η άλλη ευχάριστη είδηση έρχεται από τον ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Σερών, καθώς σήμερα ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ, ο κύριος Μαργαρίτης Χατζημαργαρίτης, μαζί με τον Δήμαρχο Σερέων, τον κύριο Πέτρο Αγγελίδη, ανακοίνωσαν την δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμήματων σε υφιστάμενες δομές του Δήμου Σερών. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι 30 επιπλέον βρεφάκια θα φιλοξενούνται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του ΟΠΑΚΠΑ. Οπότε ο αριθμός των βρεφών ανέρχεται στους 180. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δίνει πολύ μεγάλη ανάσα στους γονείς που με αγωνία περίμεναν αυτή την απόφαση και αν τελικά θα μπορούν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί να φιλοξενήσουν επιπλέον βρέφη. Πάντως, Φανή μου, φαίνεται ότι και με τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς υπάρχει θετική εξέλιξη. Από την άλλη, και με την σύμβαση για τον οδικό άξονα. Και ο οδικός άξονας αυτός τι συνδέει, Φανή? Συνδέει τις αίρες με την Δράμα. Ακριβώς. Ουσιαστικά ενδιαφέρει περισσότερο τη Δράμα. Ναι. Ενδιαφέρει περισσότερο τη Δράμα γιατί είναι η δίωδος της Δράμας προς την Αμφίπολη. Ουσιαστικά κάποιος που ξεκινάει από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας διέρχεται αυτή τη οδού προκειμένου να καταλήξει στην Αμφίπολη και στην Εγνατία οδό φυσικά. Είναι ο δρόμος του Φεύγου, είναι ο δρόμος, ο κεντρικός δρόμος, ο κεντρικός άξονας που βλέπουμε πάνω σε αυτόν τον άξονα, στο αριστερό μας χέρι, έτσι όπως πάμε εμείς από εδώ προς τη Δράμα, προς τις Σέρες, το Ροδολίβος. Μιλάμε για αυτό το κομμάτι του δρόμου. Έτσι. Έτσι. Το Ροδολίβος. Το οποίο ειλικρινά ήταν βομβαρδισμένο τοπίο. Βομβαρδισμένο τοπίο. Ακριβώς. Δηλαδή μια διαδρομή που πρέπει να την κάνουμε σε 20 λεπτά λόγω της κατάστασης το κάναμε μία ώρα. Και μετά λέγαμε γιατί δεν έχουμε και εσωτερικό τουρισμό ενδοπεριφερειακό. Πώς να έχεις όταν έχεις τέτοιο χάλι δρόμο. Ακριβώς έτσι. Είναι πολύ χαρούμενοι και πολύ ικανοποιημένοι όλοι με την εξέλιξη. Είναι αυτό που λέμε καλό αργά παρά ποτέ. Σημασία έχει τώρα να ξεκινήσει, που μας διαβεβαίωσαν ότι θα ξεκινήσει άμεσα, θα ξεκινήσουν οι εργασίες και να το δούμε και τελειωμένο περίπου στο τέλος του 2018. Φανή μου, να ευχηθούμε τα καλύτερα και στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών και στη Δράμα και στην περιφέρεια και στις δύο περιφέρειες. Κοινά στοιχεία έχουν. Μακάρι το επόμενο έργο που θα ανακοινωθεί, Τάσο, γιατί το λέμε εδώ και 3,5 χρόνια που πλέον η DGA μας έχει ενώσει, να είναι ο οδικός άξονας Σερών Καβάλας. Γιατί είναι ένα δίκτυο που νομίζω ότι αν βελτιωθεί, αν ο δρόμος που συνδέει τις Σέρες με την Καβάλα, αυτός που αγκαλιάζει το Παγκαίο από την πίσω πλευρά, όχι από την Εγνατία, βελτιωθεί, νομίζω ότι θα αλλάξει πάρα πολύ, θα αλλάξουν πάρα πολύ οι εμπορικές σχέσεις, οι κοινωνικές σχέσεις των δύο πόλεων. Μόνο εμπορικές, δηλαδή πλέον για βόλτα κανείς. Δηλαδή ο Σεραίος πολίτης θα είναι ευκολότερο να διασκεδάσει και να επισκεφθεί την Καβάλα παρά να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη. Μην το ξεχνάτε γι' αυτό, γιατί κανείς για να φτάσει από την Εγνατία φτάνει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στη Θεσσαλονίκη από εκεί και μετά το πώς θα φτάσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι μια άλλη ιστορία, έτσι. Ευελπιστούμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Να γνωριστούμε καλύτερα λοιπόν οι κάτοικοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Αυτός είναι ο στόχος και φαντάζομαι να είναι ο στόχος των υπευθύνων για αυτό το ζήτημα, διότι υπάρχουν πακέτα Juncker, υπάρχουν εθνικοί ευρωπαϊκοί πόροι. Κάποια στιγμή να τους εκμεταλλευτούμε με τον σωστό τρόπο για να αλλάξουμε λίγο την εικόνα των περιφερειών και της φτωχότερης περιφέρειας της Ευρώπης, που δεν είναι άλλη από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Φανία Σπογαλή, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι μας έφερε, σε παιδί μου, μας έδωσε και έναν αέρα πίζα σήμερα. Και θα έχουμε και στην αυριανή μας σύνδεση άλλη πίζα κουνουπιών. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από τον νομό των Σερών, από την πόλη των Σερών, όπου εκεί ακούσαμε την συνάδελφό μας, την ανταποκρίτρια του ένα channel, την Φανή την Ασπογαλή. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινης εκπομπής. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα που για ακόμα ένα βράδυ εμπιστευτήκατε το ένα channel για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς, να είστε καλά, μείνετε μαζί μας, σε ελάχιστα λεπτά ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Κώστα Λουκούμη. Καλό βράδυ σε όλους.